με πρώτο το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και δεύτερο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6 συνολικά πανεπιστήμια της Ελλάδας εντάχθηκαν στα 900 καλύτερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τον διεθνώς αναγνωρισμένο πίνακα κατάταξης Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities του National Taiwan University. Σε σχέση με το 2019, τα 5 από τα 6 ελληνικά πανεπιστήμια βελτίωσαν τη θέση τους και έτσι για το 2020, το Πανεπιστήμιο Αθηνών κατατάσσεται στη θέση 206, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη θέση 362, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στη θέση 492, το Πανεπιστήμιο Κρήτης 499 και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στις θέσεις 501 έως 550. Στην κατάταξη περιλαμβάνεται χωρίς αλλαγή και το Πανεπιστήμιο Πατρών στις θέσεις 701 έως 750. Επιπλέον της συνολικής κατάταξης, το National Taiwan University περιλαμβάνει κατατάξεις σε 6 ευρύτερα επιστημονικά πεδία και σε 24 συγκεκριμένα επιστημονικά αντικείμενα. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών πέτυχε σημαντικές διακρίσεις έχοντας συμπεριληφθεί στα κορυφαία πανεπιστήμια, στα 5 από τα 6 επιστημονικά πεδία, με τις πιο αξιοσημείωτες εκείνες που αφορούν στο επιστημονικό πεδίο της ιατρικής, με το Πανεπιστήμιο Αθηνών να τοποθετείται στην 123η θέση, τις επιστήμες ζωής 236η θέση και τις φυσικές επιστήμες 243η θέση. Πρώτο παγκοσμίως στην κατάταξη, με διαφορά, κατατάσσεται το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Πανεπιστήμιο του Τορόντο στον Καναδά, το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αξιολόγηση Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities βασίζεται αποκλειστικά και μόνον στις επιστημονικές δημοσιεύσεις των καθηγητών και ερευνητών των πανεπιστημίων και στην απήχηση που αυτές έχουν στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Τα κριτήρια αξιολόγησης για το 2020 περιλαμβάνουν 8 δείκτες, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν και ενσωματώνουν 3 διαφορετικά κριτήρια απόδοσης των επιστημονικών δημοσιεύσεων: την παραγωγικότητα της έρευνας, τον αντίκτυπο της έρευνας και την αριστεία της έρευνας. Η επιλογή των 900 πανεπιστημίων έγινε ύστερα από προαξιολόγηση 4.000 ανώτατων ιδρυμάτων, των οποίων τα στοιχεία εξετάστηκαν αρχικώς. Η τελική ένταξη στον ελόγω πίνακα κατάταξης βασίστηκε στις πληροφορίες που προέρχονται από τους βασικούς δείκτες επιστήμης Essential Science Indicators, ESI.